Κύριε Πετρουλάκη, παρατηρήθηκε μια φορά να υπάρχει, να δημιουργείται το λιμάνι της Ιππίας και βλέπω ότι έχετε λάβει άμεσα μέτρα αρχικά για την ενημέρωσή σας. Τι έχει συμβεί και τι ακριβώς περιμένουμε? Είναι μια χρόνια βλάβη στο όπως είναι το νόμο, μόνο το λιμάνι της Ιππίας. Είναι μια υποσκαφή από τα σκάφη αυτοπλοείας. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, γι' αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε σε εταιρεία η οποία έχει τις γνώσεις να κάνει υποβρύχια επιθεώρηση και βαθμετρική αποτύπωση, ώστε να μας προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Από ό,τι μου είπαν προηγουμένως, κατέβηκε ο λιμενολόγος, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται άμεση ανάγκη διόρθωση αυτού του προβλήματος. Αυτό το κομμάτι της μελέτης που γίνεται σήμερα, η υδρομέτρηση, η επισκόπηση, είναι ένα τμήμα της μελέτης που θα γίνει για την επισκευή όλων του λιμανιού που έχει πρόβλημα. Σήμερα έγινε αυτή η διαδικασία, η οποία ήταν απαραίτητη από ειδικό λιμενολόγο δίτης. Αναφερόμαστε στο κομμάτι που είναι ακριβώς πίσω μας. Ναι, ήταν το σημείο που έδινε παλιά το πλοίο της αυτοπλοείας. Αν θυμάστε, εκεί που δεν έχει παρατηθεί μεγάλη υποσκαφή και από ό,τι μου είπαν από τα προηγούμενα χρόνια έχει χειροτερεύσει η κατάσταση κατά 20% περίπου. Αλλά όλα αυτά θα μας τα δείξει στο βίντεο το έγχρωμο που θα μας παραδώσει η εταιρεία, αλλά και η μελέτη, η τεχνική έκθεση που θα παραδώσει το Λιμενικό Ταμείο για να προσδιορίζει ακριβώς το κόστος της δαπάνης που θα χρειαστεί, αλλά και τις συνεργασίες που πρέπει να κάνουμε άμεσα ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα στο λιμάνι της Ιππίας. Πιλάτης, πολιτικός, μηχανικός, λιμενολόγος και δίτης. Η εταιρεία είναι η Ροκάρ και συνεργάτες ΑΕ, από τα παλαιότερα γραφεία μελετών λιμενικών έργων στην Ελλάδα. Ιδρυτής ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και ιδρυτής του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων Αδέλφης Ροκάρ, ίσως από τα πιο εξειδικευμένα στη χώρα. Σήμερα πραγματοποιήσαμε την πρώτη φάση μιας μελέτης που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που αφορά στον προσδιορισμό των ζημιών που παρατηρούνται στο προσύνεμο μόλο του λιμένα Ιππίας. Ουσιαστικά καταγράψαμε και αποτυπώσαμε την έκταση των ζημιών, οι οποίες κρίνονται σοβαρές. Δηλαδή με τη διεθνή πρακτική και με κάποιους δείκτες που χρησιμοποιούμε για να βαθμολογήσουμε πόσο σοβαρή είναι μια ζημιά. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρή ζημιά, κυρίως υποσκαφές, μεγάλες και σε ύψος και σε βάθος, αλλά και σε μήκος, εντεταμένες στις τάξεις των 30-35 μέτρων, οι οποίες δυνητικά μπορεί να δημιουργήσουν ένα πολύ σοβαρό θέμα στυλών τεχνητών ογκολήθων που είναι κατασκευασμένος ο συγκεκριμένος κουμμένας. Η πρώτη φάση τελειώνει τέλος του μήνα. Θα πρέπει να υποβάλουμε στο Λιμενικό Ταμείο την υποβρύχια επιθεώρηση, τη βιντεοσκόπηση καθώς και τα συμπεράσματα. Θα ξεκινήσει μετά η δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης τόσο της ανοδομής όσο και των υποσκαφών, τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας να βρουν τα κονδύλα για να μπορέσουν να δημοπρατήσουν το έργο της επισκευής του λιμένου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρέξει με κατεπίκουσες διαδικασίες. Όπως συμβουλεύσαμε και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, καλό είναι να πραγματοποιηθεί και μια επίσκεψη, μια παράσταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να τους εκθέσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνει όταν θα έχουμε ετοιμάσει και τις μελέτες για να μπορέσουμε τεκμηριωμένα να δείξουμε στους αρμοδίους την έκταση των ζημιών και για να δεσμεύσουμε και τα αντίστοιχα κονδύλια. Η αλήθεια είναι πριν 2 χρόνια εμείς δεν είχαμε βουτήξει, αλλά σύμφωνα με τον δίτη που συμμετείχε και αυτός μαζί μας στην υποβρύχια επιθεώρηση, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει προδιετία σε αντίστοιχη υποβρύχια επιθεώρηση, από ό,τι μου είπε, παρατήρησε διεύρυνση των υποσκαφών. Άρα αυτό δείχνει ότι το φαινόμενο δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε μια δυναμική. Δηλαδή σημαίνει ότι κάθε φορά που έχουμε πρόσδεση σκάφους, πρόσδεση πλοίου με τις προπέλες, δημιουργείται μια μικροζημιά, το οποίο αθρηστικά προκάλεσε αυτή την επιδείνωση της τάξης του 20%, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα από τις αποστάσεις και στο ύψος και στο βάθος της υποσκαφής έχουμε μια προσάρτηση της τάξης του 20%. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι ένας άλλος δείκτης ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η αποκατάσταση αυτής της ζημιάς.